Οι έρευνε σχετικά με την ενδοσχολική βία στην Ελλάδα καταδεικνύουν ενισχυτικέ τάσει του φαινομένου και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη προβλημάτων μεταξύ των νέων στο σχολείο και στην ευρυτερική κοινότητα. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σαφώ και καταγράφονται περιστατικά βία, ωστόσο το θετικό είναι πω δεν είναι επαναλαμβανόμενα. Θεωρώντα ότι οι περισσότεροι διευθυντέ, είτε από άγνοια είτε από ένα φόβο να αποκαλύψουν πολλά από τα του οίκου του, δεν φτάνανε μέχρι το σημείο να δηλώσουν όλα τα περιστατικά που συνέβαιναν στη σχολική του μονάδα. Από αυτά όμω που έφτασαν σε κεντρικό επίπεδο, που δηλώθηκαν δηλαδή στη φόρμα που είχαμε φτιάξει εμεί, σαν περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Τράκη, και από αυτά που πέρασαν στα δικά μου χέρια και μπόρεσα να δω καταγεγραμμένα, είχαμε περιστατικά επιθετικότητα, αλλά δεν είχαν χαρακτήρα επαναληπτικό. Δηλαδή, υπάρχει πολύ θυμό στα σχολεία, υπάρχει φόβο και θυμό, επομένω επιθετικότητα στα σχολεία, κακή τρόπη, ναι, σωματική βία, ναι, ελεκτικοί προφυλακισμοί, δεν έχουν όμω τα χαρακτηριστικά τη ενδοσχολική βία με την έννοια του εκφοβιστικού φαινομένου. Συστηματικά, σε επαναληπτικά μοτίβα, που να προϊονίζουν έτσι ένα μέλλον κακοποιού για το παιδί που το πράττει. Ποια μπορεί όμω να είναι η άμυνα ενό παιδιού που πέφτει θύμα εκφοβισμού και ενδοσχολική βία? Αυτό το οποίο πρέπει το παιδί να έχει κατά νου είναι το να απευθυνθεί σε κάποιον ενήλικα. Δεν μπορεί, συζητώντας το πρόβλημά του με συνομήλικο, να το λύσει. Θα το διαιωνίσει, θα το συγκαλύψει, μπορεί να κακοφορμήσει. Ενήλικας χρειάζεται. Οποιοδήποτε σημαντικός ενήλικας της ζωής του. Ή ο πατέρας, η μητέρα στο σπίτι, ο κηδεμόνας, ή στο σχολείο κάποιος καθηγητής. Οι εκπαιδευτικοί, οι πρόθυμοι να μην είναι, οι κατάλληλοι να μην είναι πολλές φορές να το αντιμετωπίσουν, οπωσδήποτε θα το μεταφέρουν στο σύλλογο διδασκόντων. Από εκεί θα πέσει φως στην περίπτωση. Και αν ο συμμαθητής που εμπλέκεται στον εκφοβισμό είναι παιδί του ίδιου σχολείου, θα κληθούν οι γονείς και το πράγμα θα πάρει μια άλλη διάσταση. Θα μπουν οι κλίδες ασφάλειας. Αν δεν προτιμήσει το δρόμο αυτό, να το πει στην εκπαιδευτική κοινότητα και το πει στους γονείς του, θα κληθούν οι γονείς, τώρα εγώ τους καλώ, να έρθουν στο σχολείο και να το ανακοινώσουν. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να μείνει έξω από το σχολικό περιβάλλον η διαχείριση και η αντιμετώπιση. Επομένως, είτε κηδεμόνα επιλέξει είτε δάσκαλο, το πρόβλημά του θα έρθει στο φως μέσα στη σχολική κοινότητα που απασχολεί. Αυτό πρέπει να κάνει το παιδί. Αν είναι θύμα το ίδιο. Αλλά αν είναι και παρατηρητής, πάλι το αυτό. Το bullying αποτελεί κατά τους ειδήμονες ένα φαινόμενο όχι μόνο υπαρκτό και στη χώρα μας, αλλά συνεχώς εντυνόμενο, ελαίο και της οικονομικής κρίσης, το οποίο μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει βρει έναν μεγάλο σύμμαχο, ο οποίος το βοηθά να γιγαντώνεται και που δεν είναι άλλος από το διαδίκτυο.